Λοιπόν, ξεκινάμε μια καινούργια ενότητα η οποία έχει να κάνει με το ποιος είναι ο πελάτης και το ποιος είναι ο προμηθευτής. Θα ξεκινήσουμε δηλαδή σε αυτή τη σειρά των διαφανειών να εξηγήσουμε δύο εντελώς διαφορετικές έννοιες. Η μία αφορά αυτή την έννοια του πελάτη και αυτή, η άλλη είναι η έννοια του προμηθευτή, η οποία όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε, όπως έχουμε ήδη επισημάνει, ότι ναι, μεν είναι δύο εντελώς διαφορετικές έννοιες, αλλά ταυτόχρονα είναι και δύο έννοιες οι οποίες συνδέονται άμεσα ή έμεσα, έχοντας μία συνεχής και διαρκή αλληλεπίδραση, τόσο ο πελάτης όσο και ο προμηθευτής στο εσωτερικό της επιχείρησης και κατ' επέκταση στη λειτουργία της ίδιας της επιχείρησης. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με τον πελάτη. Όπως ήδη σας έχω επισημάνει, ο πελάτης διαχωρίζεται σε εξωτερικό πελάτη και σε εσωτερικό πελάτη. Ο μεν εξωτερικός πελάτης είναι ο πελάτης αυτός ο οποίος απολαμβάνει την, παραδείγματος χάρη, ένα προϊόν, αυτά που του δίνει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία, έτσι. Ενώ, όπως ήδη έχουμε εξηγήσει, ο εσωτερικός πελάτης είναι αυτός ο οποίος, στην ουσία, είναι ο άνθρωπος ο οποίος δραστηριοποιείται στο εσωτερικό της επιχείρησης, είναι το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο δουλεύει στην επιχείρηση. Για να μπορέσουμε, επομένως, να έχουμε ολοκληρωμένο το πλέγμα της έννοιας του πελάτη, θα πρέπει πάντα στο μυαλό μας να έχουμε ότι όταν αναφερόμαστε στην έννοια πελάτης, πάντα αναφερόμαστε τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό πελάτη, έχοντας δύο έννοιες οι οποίες είναι αλληλένδετες μεταξύ τους. Για να προχωρήσουμε να δούμε στην ουσία, καταρχάς, ποιος είναι αυτός ο εξωτερικός πελάτης. Σύμφωνα με διάφορους ορισμούς οι οποίοι έχουν δοθεί, κατά μία πρώτη προσέγγιση, εξωτερικός πελάτης είναι τα άτομα που λαμβάνουν τις αποφάσεις αγοράς των προϊόντων ή των υπηρεσιών που διαθέτει μία επιχείρηση, μία εταιρεία. Είναι δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι λαμβάνουν τις αποφάσεις να κάνουν χρήση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Θα σας αναφέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Θέλουμε να αγοράσουμε μία, παραδείγματος χάρη, ηλεκτρική κουζίνα. Έτσι. Εμείς είμαστε αυτοί πηγαίνοντας σε ένα κατάστημα ηλεκτρικών ειδών που αποφασίζουμε ποια ηλεκτρική κουζίνα θα αγοράσουμε. Η ηλεκτρική κουζίνα έχει αντίκτυπο στην οικογένειά μας. Όμως, ο αποφασίζων, σε αυτή την περίπτωση, είμαστε εμείς, παραδείγματος χάρη η σύζυγος ή η σύζυγος της οικογενείας, και επαναλαμβάνω και πάλι, η συγκεκριμένη αγορά έχει αντίκτυπο στο σύνολο της οικογενείας. Πάμε τώρα σε ένα άλλο παράδειγμα. Βρισκόμαστε σε ένα πολυκατάστημα με παιχνίδια. Έχουμε δίπλα μας ένα πιτσιρίκι 5-6 χρονών, όπου το πιτσιρίκι θέλει ένα παιχνίδι. Ο χρήστης του παιχνιδιού, αυτός ο οποίος δηλαδή απολαμβάνει το προϊόν το οποίο θα αγοράσουμε, είναι το πιτσιρίκι. Ο αποφασίζων όμως για το ποιο παιχνίδι θα αγοραστεί, δεν είναι το παιδί, είναι ο γονιός. Αυτό σας το είπα, φέρνοντάς σας δύο παραδείγματα όσον αφορά το ποιοι λαμβάνουν τις αποφάσεις αγοράς
σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Και ταυτόχρονα το ποιοι είναι οι χρήστες του προϊόντος το οποίο θα αγοράσουμε. Μία δεύτερη προσέγγιση όσον αφορά την έννοια του εξωτερικού πελάτη είναι αυτή η οποία μας λέει ότι εξωτερικός πελάτης είναι τα άτομα που καθορίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων, υπηρεσιών, έχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν οι ανάγκες τους. Πάρα πολύ απλά, είναι τα άτομα τα οποία με τις αποφάσεις τους καθορίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Και για να σας το αναλύσω και να σας το εξηγήσω αυτό, θα σας πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα, το οποίο το έχω αναφέρει ξανά. Μία επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται σε ένα συγκεκριμένο τομέα, επί πολλά συναπτά έτη, παράγει ποιοτικά προϊόντα. Και αυτό γιατί χρησιμοποιεί πολύ καλές πρώτες ύλες, διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, διαθέτει τελευταίας τεχνολογικής δομής μηχανήματα και γενικότερα το προϊόν το οποίο παράγει πληρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις ανάγκες των πελατών. Καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών. Λόγω όμως της οικονομικής κρίσης, συγκεκριμένη επιχείρηση έχει πληγεί από αυτή την οικονομική κρίση και αποφασίζει να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να αντιμετωπίσει αυτή την οικονομική κρίση. Ένα από τα μέτρα τα οποία αποφασίζει να λάβει είναι ότι ενώ μέχρι τώρα παρέγγειλε πρώτες ύλες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφασίζει να παραγγείλει πρώτες ύλες από την Κίνα. Γνωρίζουμε ότι η παραγγελία πρώτων υλών από την Κίνα έχει συγκεκριμένους κινδύνους. Ο πιο σημαντικός κινδύνος είναι ότι η ποιότητα της πρώτης ύλης πιθανόν να μην είναι αυτή η οποία πρέπει να είναι, να μην πληρεί κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές των πρώτων υλών. Προβαίνει σε αυτή τη συγκεκριμένη ενέργεια επιχείρηση, παράγει τα προϊόντα της βασιζόμενη στις πρώτες ύλες τις οποίες έχει λάβει από την Κίνα. Όμως τα προϊόντα τα οποία διαθέτει στο καταναλωτικό κοινό δεν είναι εξίσου ποιοτικά σε σχέση με τα προϊόντα τα οποία διέθεται μέχρι τώρα. Οι πελάτες τιμωρούν στην ουσία, δίνοντας κάποιες ευκαιρίες πιθανόν σε αυτή την επιχείρηση, μη αγοράζοντας ξανά αυτά τα προϊόντα τα οποία παράγει και ταυτόχρονα δυσφημίζοντας την επιχείρηση από στόμα σε στόμα και λέγοντας ότι πλέον η επιχείρηση δεν είναι αυτή η οποία παρήγαγε τα ποιοτικά προϊόντα, αλλά παράγει προϊόντα κατώτερης ποιότητας. Η επιχείρηση πλήττεται από όλη αυτή τη διαδικασία και τελικά αποφασίζει ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να επανέλθει ξανά στην αγορά πρώτων υλών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κακό βέβαια έχει γίνει, αλλά οι πελάτες είναι αυτοί οι οποίοι με την αποχώρησή τους από το να αγοράζουν τα προϊόντα της επιχείρησης ως πελάτες, οδηγούν ξανά την επιχείρηση στο να παράγει με τη σειρά της ποιοτικά προϊόντα. Κατανοητό? Πάμε τώρα στον εσωτερικό πελάτη. Εσωτερικός πελάτης, σύμφωνα με τον Ζουράν, είναι τα άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό της επιχείρησης και συντελούν στην παραγωγή του προϊόντος ή την παροχή της υπηρεσίας.
Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Ήδη σας έχω αναλύσει και σας έχω αναπτύξει ότι ο εσωτερικός πελάτης δεν είναι τίποτε άλλο από το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, το οποίο δουλεύει στην επιχείρηση, έτσι, και έχει την ευθύνη σαν ένας από τους βασικούς συντελεστές της παραγωγικής διαδικασίας, τόσο για την παραγωγή του προϊόντος ή την παροχή της υπηρεσίας. Λοιπόν, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να έχει σαν φιλοσοφία μία επιχείρηση είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε στρατηγική εστίαση στις ανάγκες του πελάτη. Θα πρέπει να έχουμε προσδιορίσει εκ των προτέρων αυτή τη στρατηγική, να έχουμε θέσει συγκεκριμένους στόχους στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής, να έχουμε εξασφαλίσει ότι διαθέτουμε τους απαραίτητους πόρους για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτή τη στρατηγική, έτσι ώστε αυτή η συγκεκριμένη στρατηγική να έχει επιτυχία. Για να δούμε τώρα ποια είναι τα βασικά ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής. Ερωτήματα ερωτήματα για τα οποία πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις, έτσι ώστε να προσδιορίσουμε επακριβώς τη συγκεκριμένη στρατηγική η οποία εστιάζεται στις ανάγκες του πελάτη. Πρώτο ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι αυτό το οποίο λέμε: ποιος είναι ο πελάτης. Ποιος είναι ο πελάτης που έχουμε απέναντί μας. Ποιες είναι οι ανάγκες αυτού του πελάτη. Τι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε αυτός ο πελάτης να παραμείνει πιστός πελάτης. Τι θέλει ο πελάτης αυτός να του προσφέρουμε. Τι περιμένει από εμάς. Τι περιμένει από εμάς και ποιες συγκεκριμένες ανάγκες πρέπει να καλύψει μέσα από τη χρήση αυτού του προϊόντος. Επομένως, η γνώση του πελάτη μας είναι πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό στοιχείο για αυτό το οποίο ονομάζουμε στρατηγική εστίασης στις ανάγκες του πελάτη. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις οι οποίες λένε ότι γνωρίζουν τον πελάτη τους, αλλά στην ουσία δεν ξέρουν απολύτως τίποτα για αυτόν. Ή ξέρουν πάρα πολύ λίγα πράγματα. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σούπερ μάρκετ. Σχεδόν όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν βγάλει μία καρτούλα, έτσι. Αυτή την καρτούλα έχετε την αίσθηση ότι βγάλανε για καλό. Και τι εννοώ για καλό. Έτσι, δεν τη βγάλανε απλώς για να προσφέρουν αποκλειστικά και μόνο στον πελάτη κάποια, παραδείγματος χάρη, κάποια μπόνους για τον πελάτη, τα οποία μπορούν να μεταφραστούν σε, παραδείγματος χάρη, δωρεάν προϊόντα. Έτσι, ή όταν φτάσουμε στο ταμείο, μείωση του συνολικού ποσού, το οποίο πρέπει να πληρώσουμε. Σαφέστατα βέβαια και δίνουν κάποια πλεονεκτήματα στον πελάτη. Πίσω όμως από όλη αυτή τη φιλοσοφία υπάρχει η εικόνα του κάθε έναν από εμάς. Έτσι. Και τι σημαίνει αυτό, δίνοντας την κάρτα όταν πηγαίνουμε στο ταμείο το σούπερ μάρκετ και την περνάει. Ταυτόχρονα αποκωδικοποιείται και η συμπεριφορά μας ως πελάτες. Έτσι. Τι έχουμε αγοράσει, ποια είναι τα καταναλωτικά είδη που προτιμάμε περισσότερο, τι ανάγκες έχουμε, τι είναι αυτό το οποίο αγοράζουμε πιο συχνά. Κρύβεται στην ουσία μια φωτογραφία του κάθε ενός από εμάς, η οποία αυτή η φωτογραφία έχει άμεση ή έμεση σχέση με τη συμπεριφορά μας ως καταναλωτές. Δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί ποτέ. Στην ουσία είναι ένα εργαλείο για να γνωρίσουν τα σούπερ μάρκετ τους πελάτες τους. Επόμενο ερώτημα το οποίο πρέπει να θέσουμε είναι πόσο χρόνο σπαταλάμε για να κατανοήσουμε τις δραστηριότητές του.
Επενδύουμε χρόνο, χρήμα για να γνωρίσουμε τον πελάτη μας. Για να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι. Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο που διέπει τη φιλοσοφία των πελατών μας. Τι τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει ποιότητα, τους ενδιαφέρει τιμή. Τους ενδιαφέρουν και τα δύο. Δεν τους ενδιαφέρει κανένα από αυτά. Όταν παραδείγματος χάρη έχουμε μία ακριβή μάρκα αυτοκινήτου που είπαμε στα πρώτα μαθήματά μας. Αναφέραμε το παράδειγμα της Λαμπορκίνη. Μας ενδιαφέρει να ξοδέψουμε χρόνο για να κατανοήσουμε τις δραστηριότητες του πελάτη μας, παραδείγματος χάρη πόσα χρήματα μπορεί να ξοδέψει για να αγοράσει ένα αυτοκίνητο. Δεν θα το κοιτάξουμε αυτό. Γιατί θεωρούμε σαν δεδομένο ότι ο άνθρωπος ο οποίος θα έρθει στην αντιπροσωπεία της Λαμπορκίνη να αγοράσει ένα αυτοκίνητο, το οποίο είναι χειροποίητο, διαθέτει αυτό το ποσό. Θα πρέπει όμως αντίστοιχα να επικεντρωθούμε στις ανάγκες αυτού του πελάτη. Γιατί η Λαμπορκίνη είναι ένα χειροποίητο αυτοκίνητο το οποίο παράγεται κατά παραγγελία του πελάτη. Όταν επομένως θα έρθει ο πελάτης θα πρέπει να γνωρίζουμε επακριβώς το τι θέλει από εμάς αυτός ο πελάτης. Τι περιμένει από εμάς, ποιες ανάγκες περιμένει να καλύψει από το προϊόν το οποίο θα του δώσουμε. Και σαν επόμενο συστατικό στοιχείο, συστατικό ερώτημα το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε είναι πώς μπορούμε να ικανοποιήσουμε αυτές τις ανάγκες. Κάθε άνθρωπος από εμάς εδώ που βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα είναι μοναδικός. Ναι, μεν μπορεί να διαφέρουμε, να έχουμε ομοιότητες σε αρκετά στοιχεία σαν άνθρωποι, όμως έχουμε κάποια βασικά συστατικά στοιχεία τα οποία μας κάνουν να είμαστε ξεχωριστοί. Κανένας από εμάς δεν είναι πιστό αντίγραφο και όμοιο αντίγραφο του άλλου. Όλοι διαφέρουμε σε κάτι. Κάτι για το οποίο είναι για μένα ικανοποιητικό, για εσάς μπορεί να είναι λιγότερο ικανοποιητικό ή καθόλου ικανοποιητικό. Κάτι που για μένα πληρεί κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές, για εσάς μπορεί να μην τις πληρεί. Επομένως, επειδή ο κάθε ένας από εμάς είναι ένα εντελώς διαφορετικό «ον», μία εντελώς διαφορετική προσωπικότητα, θα πρέπει να προσπαθούμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά. Επόμενο ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί στα πλαίσια της στρατηγικής εστίασης ανάγκες του πελάτη είναι ποιες είναι οι απαιτήσεις του. Τι θέλει από εμάς, τι περιμένει από εμάς, τι απαιτεί εντός εισαγωγικών. Και το απαιτεί πηγαίνει σε αυτό που λέμε ότι και χρησιμοποιούμε πάρα πολλές φορές ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Μπορεί να μην είναι σωστό σαν φιλοσοφία στο 100%, αλλά από τη στιγμή που ο πελάτης θέλει αυτό το οποίο θέλει, πρέπει να προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες και τα θέλω του από την αγορά ενός προϊόντος ή από την παροχή μιας υπηρεσίας. Επόμενο ερώτημα είναι πώς απαντούμε στις απαιτήσεις του. Στην ουσία, πώς απαντούμε σε αυτή την πρόκληση στο να έχουμε πάντα έναν ικανοποιημένο πελάτη. Πώς απαντούμε σε αυτές τις απαιτήσεις τις οποίες ο πελάτης αυτός θέτει προς εμάς. Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις απαιτήσεις αυτού του πελάτη ή δεν τις λαμβάνουμε καν υπόψη μας. Πώς επομένως αντιμετωπίζουμε τα θέλω του πελάτη. Και τελευταίο ερώτημα
το οποίο θέτουμε στα πλαίσια της στρατηγικής εστίασης ανάγκης του πελάτη, έχει να κάνει με ποιες μεθόδους χρησιμοποιούμε για να τον προσδιορίσουμε. Μεθόδους οι οποίες δεν είναι ίδιες, διαφοροποιούνται ανάλογα με το προϊόν το οποίο παράγουμε και προσφέρουμε, ανάλογα με το πελάτη που έχουμε απέναντί μας, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη, ανάλογα με το τι θέλει ο πελάτης από το προϊόν το οποίο αγοράζει ή την υπηρεσία την οποία του παρέχουμε. Αυτά τα 6 βασικά σημεία, αυτές οι 6 βασικές ερωτήσεις, στις οποίες πρέπει να δώσουμε απαντήσεις, οι οποίες απαντήσεις διαφοροποιούνται από επιχείρηση σε επιχείρηση, αποτελούν 6 βασικά και κρίσιμα ερωτήματα όσον αφορά τον προσδιορισμό της στρατηγικής εστίασης στις ανάγκες του πελάτη. Για να δούμε τώρα την έννοια την οποία αναλύσαμε σαν δεύτερη έννοια σε αυτό το κεφάλαιο και το οποίο έχει να κάνει με τον προμηθευτή. Είναι αυτός ο οποίος παρέχει τα προϊόντα ή την υπηρεσία στους πελάτες. Είναι αυτός ο οποίος προμηθεύει τον πελάτη, έτσι, με συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Και προσέξτε τώρα λίγο αυτό το οποίο σας ανέλησα. Σας είπα ότι μία επιχείρηση προμηθεύεται πρώτες ύλες. Η επιχείρηση αυτή για τον προμηθευτή είναι πελάτης. Από τη στιγμή που θα προμηθευτεί την πρώτη ύλη και παράγει ένα προϊόν, η επιχείρηση συγκεκριμένη από πελάτης γίνεται προμηθευτής του προϊόντος ή της υπηρεσίας την οποία παράγει ή παρέχει. Άρα βλέπετε ότι έχω μία επιχείρηση η οποία ταυτόχρονα είναι και προμηθευτής και πελάτης. Η λειτουργία δηλαδή αυτής της συγκεκριμένης επιχείρησης διέπεται και από τις δύο αυτές φιλοσοφίες που όπως καταλαβαίνετε δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι στην πρώτη περίπτωση είμαστε πελάτες, στη δεύτερη περίπτωση είμαστε προμηθευτές και θα πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι όπως στην πρώτη περίπτωση θέλουμε σαν πελάτες τα προϊόντα τα οποία πρέπει να λαμβάνουμε για να παράγουμε τα δικά μας προϊόντα να πληρούν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές, αντίστοιχα και τα προϊόντα τα οποία παράγουμε εμείς και προωθούμε προς τους πελάτες μας, θα πρέπει και αυτά με τη σειρά τους να πληρούν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι ενώ όταν είμαστε προμηθευτές έχουμε συγκεκριμένες απαιτήσεις, όταν είμαστε μάλλον πελάτες έχουμε συγκεκριμένες απαιτήσεις, όταν γινόμαστε προμηθευτές ξεχνάμε αυτές τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να δώσουμε προς πελάτες μας και γενικότερα προσπαθούμε να έχουμε μία ισορροπία ανάμεσα σε αυτές τις δύο καταστάσεις. Για να δούμε τώρα κάποια κρίσιμα ερωτήματα τα οποία αφορούν τον πελάτη. Ποιος είναι ο άμεσος πελάτης μου? Έτσι. Πρέπει να γνωρίζω ποιος είναι ο άμεσος πελάτης μου. Πρέπει να γνωρίζω ποιος είναι αυτός τον οποίο
Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα αγοράσει τα προϊόντα μου. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα κάνει χρήση των προϊόντων μου. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχω. Μία δεύτερη ερώτηση την οποία θέτουμε είναι ποιες είναι οι πραγματικές του απαιτήσεις. Τι περιμένει και τι θέλει ο πελάτης όταν αγοράζει ένα προϊόν. Έτσι. Ποιες ανάγκες θέλει να καλύψει από την αγορά αυτού του προϊόντος, από τη χρήση αυτού του προϊόντος. Εάν δεν γνωρίζω ποιες είναι οι πραγματικές του ανάγκες, δεν θα μπορέσω να ικανοποιήσω τις ανάγκες του πελάτη από την αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος ή της παρεχόμενης υπηρεσίας. Άρα, επομένως, είναι κρίσιμο ερώτημα και πολύ σημαντικό ερώτημα για να ξέρω ποιες είναι οι πραγματικές του απαιτήσεις. Τρίτη ερώτηση, πώς μπορώ να έχω ανατροφοδότηση. Έχουμε επισημάνει ότι για να μπορέσει να επιβιώσει η οποιαδήποτε προσπάθειά μας, η οποία αφορά την υλοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας, την εφαρμογή ενός μοντέλου ποιότητας, βασικό συστατικό στοιχείο όλης αυτής της προσπάθειας είναι η ανατροφοδότηση του όλου συστήματος με συνεχόμενες πληροφορίες. Έτσι ώστε να μπορέσω να κάνω όλη αυτή τη διαδικασία αποτελεσματικότερη και καλύτερη. Έτσι ώστε να μπορέσω να φέρω τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για την επιχείρησή μου μέσα από την εφαρμογή ενός μοντέλου ποιότητας. Άρα θα πρέπει να εξασφαλίσω και να εφαρμόσω όλες εκείνες τις διαδικασίες οι οποίες θα μου επιτρέψουν να έχω συνεχής ανατροφοδότηση στο σύστημά μου. Δεν είναι πάντα εύκολο. Θα συναντήσω εμπόδια και δυσκολίες. Θα πρέπει όμως να εξασφαλίσω ότι αυτά τα εμπόδια και αυτές οι δυσκολίες θα πρέπει να προσπεραστούν έτσι ώστε να φτάσω στο αποτέλεσμα το οποίο εγώ επιθυμώ μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία της ανατροφοδότησης. Θα πρέπει να διαμορφώσω όλους εκείνους τους μηχανισμούς οι οποίοι θα μου επιτρέψουν να υπάρχει συνεχής ανατροφοδότηση μέσα στο σύστημα. Που θα με οδηγήσει, όπως ήδη επισημάναμε, να γίνομαι όλο και καλύτερος, όλο και πιο αποτελεσματικός. Τέταρτο ερώτημα το οποίο θα πρέπει να θέσουμε είναι, έχω την αναγκαία ικανότητα να εκπληρώσω τις απαιτήσεις του πελάτη. Ο πελάτης θέλει κάτι από εμένα. Περιμένει κάτι από εμένα. Μπορώ εγώ να του το δώσω. Μπορώ να εκπληρώσω τις απαιτήσεις του και τις ανάγκες του μέσα από τη χρήση ενός προϊόντος ή την παροχή μιας υπηρεσίας. Εάν δεν μπορώ να το κάνω αυτό, εάν δεν έχω την αναγκαιότητα, δεν έχω την ικανότητα να εκπληρώσω τις απαιτήσεις του, τότε καλύτερα θα είναι να μην προσπαθήσω να εξυπηρετήσω αυτόν τον πελάτη. Να του πω, δεν μπορώ να σου προσφέρω αυτό το οποίο θέλεις. Και αυτό γιατί είναι καλύτερο να έχουμε ένα πελάτη ο οποίος δεν καλύφθηκε κάποια στιγμή από το προϊόν το οποίο θα ήθελε να χρησιμοποιήσει ή την υπηρεσία και να συνεχίσει αυτός ο πελάτης να είναι ικανοποιημένος από τη συνεργασία την οποία έχουμε, παρά να έχω ένα πελάτη ο οποίος είναι ικανοποιημένος, είναι δυσαρεστημένος και ο οποίος θα εκφράσει αυτή τη δυσαρέσκειά του με το να μην συνεργαστεί ξανά με την επιχείρησή μου. Τελευταίο ερώτημα το οποίο θέτω σε αυτή τη διαφάνεια είναι αν μπορώ να παρακολουθήσω και με ποιο τρόπο τις αλλαγές στις απαιτήσεις του.
Είπαμε ότι θα πρέπει να γνωρίζω ανά πάσα στιγμή τι απαιτήσεις έχει. Έχω τον απαραίτητο μηχανισμό έτσι ώστε να μπορέσω να παρακολουθήσω, να μάθω τις αλλαγές στις απαιτήσεις που έχει όσον αφορά το προϊόν το οποίο χρησιμοποιεί ή την υπηρεσία την οποία του παρέχω. Μπορώ να το κάνω αυτό. Έχω το ικανό ανθρώπινο δυναμικό να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτή τη διαδικασία. Έχω τον απαραίτητο εξοπλισμό. Διαθέτω τους απαραίτητους χρηματικούς πόρους για να μπορέσω να παρακολουθήσω αυτές τις αλλαγές όσον αφορά τις απαιτήσεις του πελάτη. Κρίσιμο και πολύ σημαντικό ερώτημα. Πάμε τώρα σε 5 κρίσιμα ερωτήματα τα οποία αφορούν τον προμηθευτή. Πώς πληροφορώ εγώ με τη σειρά μου τον προμηθευτή μου σε πιθανές αλλαγές όσον αφορά τις απαιτήσεις, παραδείγματος χάρη των πρώτων υλών που θέλω να μου πουλήσει. Είμαστε στην περίπτωση κατά την οποία εγώ από προμηθευτής γίνομαι πελάτης. Το παράδειγμα που σας είπα προηγουμένως. Έχω την ικανότητα, έχω τους μηχανισμούς εκείνους που μπορούν να διασφαλίσουν ότι εγώ θέλω κάτι το διαφορετικό από ό,τι ο προμηθευτής μου προμήθευε μέχρι τώρα. Έχω διασφαλίσει ότι το μοντέλο επικοινωνίας το οποίο έχω αναπτύξει στην επιχείρησή μου θα έχει εκείνο το τελικό αποτέλεσμα το οποίο θα κοινοποιεί στον προμηθευτή μου ότι πρέπει να αλλάχθουν κάποιες από τις προδιαγραφές των πρώτων υλών που μου παρέχει. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές νομίζουμε ότι έχουμε την ικανότητα αυτό να το κάνουμε, αλλά τελικά δεν το κάνουμε. Νομίζουμε ότι κάποιος, παραδείγματος χάρη, έστειλε το mail στον προμηθευτή με τις καινούργιες προδιαγραφές, αλλά επειδή οι δομές και λειτουργίες της επιχείρησής μας είναι τέτοιες που δεν έχουν προσδιορίσει ποιος τελικά θα είναι αυτός ο οποίος θα στείλει αυτό το mail, μένουμε με την εντύπωση ότι στάλθηκε αυτό το mail, αλλά επειδή δεν είναι ξεκάθαρο το ποιος θα το στείλει, ο ένας περιμένει από τον άλλον να σταλεί αυτό το mail, αυτή η πληροφορία, και τελικά κανένας δεν την στέλνει. Πάρα πολύ απλό για να γίνει σαν διαδικασία, πολύ δύσκολο όμως πολλές φορές να προσδιορίσουμε ποιος πρέπει να το κάνει. Ή πολύ δύσκολο να πείσουμε το ποιος πρέπει να το κάνει. Έτσι. Δεύτερο ερώτημα, ποιος είναι ο άμεσος προμηθευτής μου. Πρέπει να το ξεκαθαρίσω αυτό. Ποιος είναι ο προμηθευτής ο οποίος συνεργάζεται μαζί μου. Ποιος είναι ο σημαντικότερος προμηθευτής ο οποίος συμβάλλει στην παραγωγική διαδικασία. Ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να ξεκαθαριστεί. Τρίτο ερώτημα το οποίο θέτουμε, ποιες είναι οι πραγματικές μου απαιτήσεις. Τι θέλω εγώ από τον προμηθευτή μου, τι περιμένω εγώ από τον προμηθευτή μου, ποιες πρέπει να είναι οι προδιαγραφές του προϊόντος που με προμηθεύει, της πρώτης ύλης που με προμηθεύει, ποια είναι τα χρονικά περιθώρια που έχω θέσει στον προμηθευτή μου για να μου παραδώσει την πρώτη ύλη, ποιες είναι οι ικανές και αναγκαίες συνθήκες οι οποίες θα με ικανοποιήσουν όσον αφορά τον τρόπο πληρωμής του προμηθευτή μου και ένα σωρό άλλα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα που προσδιορίζουν τις ανάγκες μου απέναντι στον προμηθευτή μου. Τέταρτη ερώτηση, πώς μεταφέρω τις απαιτήσεις μου, η οποία σχετίζεται
άμεσα με το πρώτο ερώτημα, το πώς πληροφορώ για τις αλλαγές της απαιτήσεις μου. Ξεκινάω μία ωραία πρωία, ξυπνάω μία ωραία πρωία και του λέω αύριο θέλω να μου παραδώσει αυτή την πρώτη ύλη που πρέπει να πληρεί αυτές τις προδιαγραφές. Ή έχω κάνει μία κουβέντα με τον προμηθευτή μου πολύ πριν χρειαστώ αυτή την πρώτη ύλη. Να συνεννοηθώ μαζί του αν όντως μπορεί να με προμηθεύσει με αυτή την πρώτη ύλη. Μπορεί να με προμηθεύσει με τον όγκο της πρώτης ύλης που εγώ χρειάζομαι. Μπορεί να με προμηθεύσει σε πολύ καλές τιμές, οι οποίες είναι συμφέρουσες για την επιχείρησή μου. Μπορεί να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες προδιαγραφές που έχω θέσει για αυτή την πρώτη ύλη. Μπορεί να μεταφέρει σωστά αυτή την πρώτη ύλη. Έτσι. Άρα, ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρω μία σειρά από απαιτήσεις. Πέμπτο και πολύ σημαντικό ερώτημα είναι εάν οι προμηθευτές μου έχουν την ικανότητα να μετρήσουν και να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις μου. Μπορούν τελικά να ανταποκριθούν στις ανάγκες μου. Μπορούν τελικά να ικανοποιήσουν αυτό το οποίο θέλω εγώ ως πελάτης. Μπορούν να μου δώσουν αυτό το οποίο πραγματικά θέλω. Άρα πάρα πολύ εύκολα μπορούμε να κατανοήσουμε ότι αυτά τα πέντε ερωτήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά για να προσδιορίσουμε τις ανάγκες τις οποίες έχουμε εμείς ως πελάτες απέναντι στον προμηθευτή μας.